Εξοργισμένοι είναι οι Αμερικανοί στη ΣΥΠΑ με την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν εξαιτία τη τρομακτική καταστροφή λόγω πυρκαγιών που έχει λάβει στο Μάουι τη Χαβάη και έχει προκαλέσει τουλάχιστον 110 νεκρούς. Ο απολογισμό αυτό θεωρείται βέβαιο πω θα γίνει πολύ πιο βαρύ καθώς μία εβδομάδα μετά την τραγωδία, τα συνεργεία έρευνας και οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι που ψάχνουν στα αποκαίδια της Λαχάινα, της ιστορικής πόλης του Μαούι, δεν έχουν καλύψει παρά το 38% της ζώνης επιχειρήσεων μέχρι στιγμής. Η απορία των Αμερικανών είναι πώς ξοδεύονται δισεκατομμύρια δολάρια για βοήθεια στην Ουκρανία και δεν μπορεί η κυβέρνηση Biden να προστατέψει την Αμερικανική επικράτεια. Στη Χαβάη, ο κόσμο καίγονταν και ο Τζο Μπάιντεν έκανε τι διακοπέ του. Οι τοπικέ αρχέ επικρίνονται επίση έντονα, αφού οι σιρήνε συναγερμού που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσει τσουνάμι δεν ενεργοποιήθηκαν. Οι ειδοποιήσει μέσω τηλεόραση, ραδιοφώνου και κινητών τηλεφώνων ήταν ανώφελε για του περισσότερου εξαιτία των διακοπών ρεύματο. Ζωσμένοι από τι φλόγε, χωρί προειδοποίηση, οι δεκάδε κάτοικοι στη Λαχάινα έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν.